Γεια σας φίλοι μου, σήμερα θα μιλήσουμε για την κάθοδο, θα λέγαμε, της συνείδησης, έτσι, την κρυστάλλωσή της, το Matrix, για να καταλάβουμε τι γίνεται, λίγο για τους Ανουνάκη των Νιμπύρου, θα λέγαμε, της ενέργειας του Νιμπύρου και πώς εμείς έχουμε, θα λέγαμε, εγκλωβιστεί, συσσαγωγικά, μέσα σε αυτή την πλάνη την οποία μιλούμε τόσο καιρό και την οποία η ανθρωπότητα, τα λέγαμε, περνάει και παίζει τα διάφορα βιώματά της. Ας ξεκινήσουμε και να πούμε ότι κάθε φορά το σύμπαν όταν εκδηλώνεται, φανταστείτε ότι είναι μια μεγάλη, τα λέγαμε, σε στυλ φούσκα, πώς θα δείτε το, εκδήλωσης, πάντα από το κέντρο αρχίζουν και εκπορεύονται ορισμένες ακτίνες και αυτές οι ακτίνες συνέχεια, καθώς διασπούνται, θα λέγαμε, στον εαυτό τους, αρχίζουν και δημιουργούν διάφορες συνθέσεις μορφών και διάφορες μορφές παραπάνω, έτσι, και όλο διασπούνται μέσα στο σημείο, θα λέγαμε, να φτιάχνουν την μεγαλύτερη σε είδος πυκνότητα ύλης, έτσι, που μπορεί μέσα να διατηρήσει αυτό το είδος της συνείδησης, θα λέγαμε, ή τη μικρότερη μορφή. Όπου από αυτό, από τη μικρότερη μορφή, από τα διάφορα, δηλαδή, συστατικά και στοιχεία που υπάρχει στο σύμπαν, να έχουν δημιουργηθεί ορισμένες συλλογικές συνειδήσεις όπως το ανθρώπου, όπως κάθε μορφής που απαρτίζεται από όλα τα στοιχεία, είτε είναι ένας γαλαξίας, είτε ένας πλανήτης, έτσι, και να δημιουργείται αυτή η συλλογική συνείδηση μέχρι αυτή που αντιπροσωπεύει, θα λέγαμε, το σύμπαν που εμείς λέμε η συνείδηση του όλα σε ένα. Θέλω, φίλοι μου, να καταλάβετε ότι κάθε φορά που απομακρυνόμαστε, θα λέγαμε, από το κεντρικό φως, ας το πούμε έτσι, όπως το καταλαβαίνουμε εμείς, ότι φτάνουμε πιο κοντά στο σκοτάδι, ότι λόγω της διάσπασης αυτής της οποίας διασπάται το ένα, φτάνει να υπάρχουν μορφές οι οποίες, θα λέγαμε, ότι είναι τόσο συλλογικές συνειδήσεις, όχι όμως αρκετές ώστε να έχουν δημιουργήσει έναν ενιαίο εαυτό, όπου αυτός ο ενιαίος εαυτός που έχουν να διατηρεί εκείνη την συνείδηση την οποία θα μπορεί να νιώθει την ένωση με τον δημιουργό. Δηλαδή μπορεί να έχει την πληροφορία του σύμπαντος ή τη σχέση, τα λέγαμε, ή την ανάμνηση, την ενθύμηση ή οτιδήποτε θέλετε να το πείτε, έτσι, αντί να είναι σε αυτό το κομμάτι το οποίο εμείς ονομάζουμε το κομμάτι αποκοπής. Καταλάβετε λοιπόν κάθε φορά ότι μέσα μας και εμείς στον άνθρωπο έχουμε ορισμένα συστατικά, γιατί είμαστε και εμείς στις συλλογικές συνειδήσεις που απαρτίζονται από όλα τα στοιχεία που υπάρχουν μέσα μας, όπου όταν φτιάξουμε έναν ενιαίο εαυτό αρχίζουμε και λέμε ότι έχουμε μια πραγματική αυτοσυνείδηση, μια ολική θέληση και όπως σας είπα ακόμα ο άνθρωπος δεν έχει φτιάξει τον ενιαίο εαυτό γιατί μέσα του η μικρότερη αυτή που έχει, η διάσπαση της δικής του της συνείδησης σε μικρότερους εαυτούς για να γίνει κάτοχος ορισμένων βιωμάτων, τον κάνει να αμφιβάλλει, θα λέγαμε, δηλαδή να έχει πάρα πολλές εκ διαμέτρου αντίθετες, έτσι, εκπορεύσεις ενεργειών μέσα του και αυτές οι διαφορετικές εκπορεύσεις δεν τον αφήνουν πλέον να δημιουργήσει συνειδητά. Μέχρι να φτιάξει ο άνθρωπος αυτή την ολική μέσα του επανασυγκρότηση των μερών και έναν ενιαίο εαυτό, θα ανήκει σε μια πραγματικότητα που θα αντανακλάει το ίδιο. Και αυτή η κοινωνία που ζούμε, φίλοι, και ο κόσμος μας, η γη εδώ, αντανακλάει, βλέπετε, τα διαφορετικά επίπεδα τα οποία υπάρχουν μέσα μας. Επομένως, μέσω του καθρεφτισμού τον οποίο παίζουμε εμείς, των εσωτερικών μας, θα λέγαμε, ιδιωτήτων, έτσι, και της συγχώρεσης όλων των μερών μέσα μας, σαν ένας ενιαίος εαυτός, καταλάβετε ότι αυτή η αναβάθμιση θα μας κάνει να περάσουμε σε μια ανώτερη κλίμακα εστίασης, τα λέγαμε, είναι, του εγώ είμαι, όπου η μορφή την οποία εμείς θα κατέχουμε θα είναι μια συλλογικότερη μορφή, την οποία θα μας δίνει τις ανάλογες, περιοριστικές ή μη περιοριστικές δυνατότητες αντίληψης και δημιουργίας. Το δεύτερο κομμάτι που θα ήθελα να σας μιλήσω σήμερα είναι για αυτό το οποίο λέμε λοιπόν εμείς Matrix. Τι εννοούμε αυτό το οποίο έχουμε, τι εννοούμε Matrix εμείς.
Γιατί πολλοί φίλοι έχουν μπερδευτεί σχετικά με αυτά τα πράγματα και θέλω να σου πω από ένα σημείο και μετά, όπως είπα και προηγουμένως, η κάθοδος της ενέργειας δημιουργεί μορφές οι οποίες δεν έχουν την ανάλογη πληροφορία ενός ενιαίου εαυτού που να είναι ενωμένος με τον, θα λέγαμε, ενώτερο εαυτό, το σύμπαν, τη δημιουργικότητα. Από αυτό το πέπλο και κάτω είναι αυτές που λέμε εμείς τα matrix της αποκοπής. Δηλαδή τα σύμπαντα, οι πραγματικότητες που έχουμε δημιουργήσει, έτσι, για να μπορούμε μέσα να παίξουμε τα διάφορα σενάρια αποκοπής, κυριαρχίας, ελέγχου, φόβου, χαράς και όλων των κατώτερων και ανώτερων, θα λέγαμε, συναισθηματικών τύπων που μας δίνουν μια σύγκριση, μια ανομοιότητα, μια ανισότητα για να παίξουμε, έτσι, την διαφορετικότητα, τη φαινομενική διαφορετικότητα και να βλέπουμε τον άλλο ως ξεχωρά από μας. Από ένα σημείο και μετά και αυτό το μάτριξ της αποκοπής, θα λέγαμε, έχει μέσα του ορισμένες βαθμίδες που μέσα εκεί καλούμαστε εμείς να βρούμε ξανά την συνειδητή ένωσή μας με την πηγή, όπως αλληγορικά έχουμε πει, με τον άσωτο Υιό και τον Πατέρα. Αυτού του τύπου το μάτριξ, φίλοι μου, έχει δημιουργηθεί πραγματικά από διάφορα όντα, όπως λέμε τύπου Ανουνάκι, και φανταστείτε ότι μέσα σε αυτή την αποκοπή έχουν δοθεί πάρα πολλές διασκαλίες, γιατί όλοι το κοιτάγανε πάλι από ένα σημείο, μέσα από το σημείο της αποκοπής. Και άλλωστε, εκεί πέρα παίζει όλο το υποκειμενικό που σας λέω, και το αληθινό είναι μόλις βγούμε έξω από αυτό το μάτριξ και καταλάβουμε ότι όλα είναι ένα και αρχίζουμε και βλέπουμε και αναλύουμε τον κόσμο κάτω από αυτή την αίσθηση, την οποία μέσα μας έχουμε τη δυνατότητα να τη φτάσουμε, γιατί αντανακλάται έτσι στις διάφορες δίνες τις οποίες έχουμε και τα διάφορα επίπεδα αντίληψης, τα οποία μερικοί έχουν ενεργοποιήσει και άλλοι όχι. Μέσα λοιπόν σε αυτό το μάτριξ της αποκοπής μπορούμε να δημιουργήσουμε εκείνη τη σκάλα την οποία συνειδητά θα ανέβουμε και θα φτάσουμε σε μια ένωση η οποία θα σημαίνει το ρήγμα από αυτό το μάτριξ αποκοπής ή τη σκάλα ή τη δίωδο ή ένα κανάλι, θα λέγαμε, την οποία μπορούμε να περάσουμε σε μια άλλη πραγματικότητα την οποία θα υπάρχει αυτό που λέμε η νέα εποχή, η ένωση, μια άλλη συνείδηση εκγεννητής, δηλαδή θεμελιώδη γνώση την οποία θα υπάρχει η μνήμη, η ενσυναίσθηση και η αντίληψη ότι όλα είναι ένα, ασχέτως αν ακόμα διατηρούμε μια μορφή αποκοπής, έτσι, και έχουμε λάβει μια διαφορετικότητα στη μορφή ο ένας με τον άλλον. Κάθε φορά λοιπόν φανταστείτε ότι υπάρχει μια σφαίρα πραγματικότητας, η οποία αυτή η σφαίρα είναι αυτή που λέμε η σφαίρα της αποκοπής, και εκεί πέρα παίζεται όλη η χρονική διαδικασία και όλη η αποκοπή και οι κατώτερες δονήσεις. Και σε αυτή τη σφαίρα της αποκοπής, φίλοι μου, φανταστείτε ότι θα την πούμε η σφαίρα της αποκοπής, έτσι, για να φανταστείτε ότι μέσα σε αυτή τη σφαίρα της αποκοπής, που είναι μια πραγματικότητα μεγάλη, υπάρχει ένα εστιακό σημείο, μια δίνη, μια ρουφήχτρα, και αυτή η ρουφήχτρα είναι η δική μας γη. Φανταστείτε λοιπόν ότι αυτή η ρουφήχτρα, έτσι, είναι ντυμένη με τον πλανήτη, όπως άλλοι πλανήτες, γι' αυτό λέμε πλάνη, γιατί είναι πλάνη, γιατί είναι μέσα στην αποκοπή και στον υποκειμενισμό, για να παίρνουμε το ανάλογο βίωμα. Φανταστείτε λοιπόν αυτή η πλάνη, αυτός ο πλανήτης, λοιπόν, φίλοι μου, είναι τόσο μεγάλο το εστιακό του σημείο συνείδηση εκεί πέρα, που έχει δημιουργήσει τόσο μεγάλη συμπύκνωση που από στιγμή στη στιγμή θα ξανασκάσει. Δεν υπάρχει περίπτωση, δηλαδή, ό,τι συμπυκνώνεται πριν από περισσότερο, το μόνο που έχει να κάνει είναι να ξαναδιαλυθεί, θα λέγαμε, σε ενέργεια, όπως ξέρουμε από την επιστήμη μας. Φανταστείτε λοιπόν εκεί πέρα, λόγω της συμπύκνωσης, οποίες έχει, διατηρεί ένα τρομερό μαγνητισμό. Άρα, όποιες ψυχές, θα λέγαμε, έξω από τη σφαίρα, κοιτάνε τη σφαίρα της αποκοπής, όποια όντα δηλαδή έξω από τη σφαίρα της αποκοπής την κοιτάνε, καταλαβαίνουν ότι εκεί πέρα υπάρχει κίνδυνος, θα λέγαμε σε εισαγωγικά, ότι αρχίζει και γίνεται μια ρουφήχτρα, θα λέγαμε, την οποία μπορεί να έλκει τις ψυχές σε ένα είδος εκπαίδευσης για τις δυνατές και ένα είδος, θα λέγαμε, αφανισμού φαινομενικού για τις αδύναμες ψυχές. Εκεί πέρα λοιπόν εκμεταλλεύονται όλοι και αρνητικοί αυτή την κάθοδο των ψυχών και κοιτάνε να τραβήξουν στις πολλές αδύναμες ψυχές θέλουν για να διαιωνίσουν, θα λέγαμε, μέχρι καταστροφής και όποια σχέδια τα οποία είχαν διάφοροι αρνητικού τύπου οντότητες. Έτσι λοιπόν θέλω να καταλάβω ότι μέσα έξω από τη σφαίρα της αποκοπής υπάρχει μια σφαίρα που λέγεται σφαίρα ένωσης, που είναι μια άλλη πραγματικότητα, την οποία διατηρεί και αυτή χρόνο, έτσι,
όπως λέμε, η πέμπτη διάσταση και τα υπόλοιπα που έχουν πει. Όπου αυτή η σφαίρα είναι πιο αληθινή, θα λέγαμε, και είναι πιο αντικειμενική, γιατί όλοι έχουν σύνδεση μεταξύ τους. Άρα μια υποκειμενικότητα υπάρχει σε έναν βαθμό μαζί με μια αντικειμενικότητα και αυτό δίνει μια τέλεια ισορροπία σε κάθε αιών. Αυτά τα όντα λοιπόν βλέπουν τη σφαίρα της αποκοπής που είμαστε μέσα εμείς, έτσι και παίζουμε λοιπόν τη γη. Και μέσα σε αυτή την εστίαση που έχουμε ρίξει, έτσι, μέσα από τη γη που είμαστε εμείς λοιπόν, δεν είναι ικανό εμείς να μπορούμε, δεν είμαστε ικανοί να μπορούμε να δούμε έτσι ποια όντα υπάρχουν έξω από εκεί πέρα. Και ακριβώς επειδή μας βλέπουν σαν πείραμα πάρα πολλά όντα, κατεβαίνουν και αρχίζουν, θα λέγαμε, και πειραματίζονται σχετικά με το ανθρώπινο είδος, θα λέγαμε, έτσι, που έχει εξελιχθεί πάνω στη γη και με την ίδια τη γη, την οποία την φτιάξανε, θα λέγαμε, να έχει γίνει ένα εστιακό τέτοιο σημείο μέσα στη σφαίρα της αποκοπής. Προσέξτε ότι μέσα στη σφαίρα της αποκοπής μπορούμε να βλέπουμε το δικό μας σύμπαν, τα δικά μας όντα, οτιδήποτε μπορούμε να δούμε με τα δικά μας μάτια και τη δική μας συνείδηση. Αυτό δεν πάει να πει ότι δεν κοιτάνε ακριβώς, όχι ακριβώς, δεν κοιτάνε τα ίδια και όλα τα άλλα όντα. Δεν αλλάζει, θα λέγαμε, τόσο πολύ το σύμπαν, απλώς εμείς κοιτάμε ένα κομμάτι του, έτσι. Μην μπερδευτείτε ότι είμαστε ένα ξεχωριστό σύμπαν. Υπάρχουν ακόμα τα άστρα τα οποία βλέπουμε, υπάρχουν ακόμα οι αστερισμοί, υπάρχουν ακόμα πάρα πολλά πράγματα, όμως με άλλη έννοια και άλλη αντίληψη προσέγγισης, έτσι. Λοιπόν, θέλω να καταλάβετε, φίλοι μου, ότι μέσα σε αυτή τη σφαίρα της αποκοπής και το εστιακό σημείο που λέγεται γη, εκεί πέρα ακριβώς πάρα πολύ δέχτηκαν να παίξουν αυτό το πέρα το παιχνίδι με την έννοια του συγχρονισμού, ότι να κατέβουν και να παίξουν αυτό το έντασης δράμα το οποίο βρίσκεται εκεί μέσα για τους δικούς τους λόγους θεραπείας, ξυλαίωσης, εμπειρίας που μπορεί να παίξει κάθε ψυχή. Όποια ψυχή όμως έμπαινε μέσα στα όρια του πλανήτη, είναι φυσικό να έμπαινε κατά από τη δύναμη του πλανήτη και να κόλλαγε, θα λέγαμε, στα διάφορα αστρικού τύπου και εθερικού και φυσικού τύπου και έμπαινε σε μια διαδικασία επανεσάρκωσης, την οποία λεγόταν επανεσάρκωση γιατί δεν μπορούσε να βγει. Δεν μπορούσε να βγει συνειδητά, δηλαδή να μπει, να εσαρκωθεί, να πάρει μια εμπειρία και να βγει. Δεν μπορούσε να το κάνει παρά μόνο σαν ολικός εαυτός, έτσι. Σαν προσωπικότητα, κάθε φορά που εσαρκωνόταν ή σαν αστρική προσωπικότητα, κάθε φορά που ήταν στα κατώτερα αστρικά, θα λέγαμε, που είχε πέσει η γη ή που είχαμε πέσει εμείς, γιατί εμείς αντιλαμβανόμαστε τα πάντα, άρα και τη γη. Καταλάβατε λοιπόν ότι μέσα σε αυτή τη δίνη, όπως εμείς την καταλαβαίνουμε και σας δίνουμε τώρα, ας πούμε, την αίσθηση ότι έδαινε, θα λέγαμε, τις ψυχές με τη γη. Έδαινε τις ψυχές με τη γη με την έννοια ότι έρχονταν τόσο μεγάλη λύθη ώστε έπαιρνε σαν πραγματική εκείνη την πλάνη, το όνειρο, την εκπαίδευση, το παιχνίδι, το οποίο μπορούμε να πούμε ότι η γη πέρναγε και περνάει. Έτσι λοιπόν πολλές ψυχές μένανε στη γη πάνω, έτσι, και αντί να κάνουν, θα λέγαμε, την εξελιτική τους κατάσταση συνειδητά, έπρεπε πρώτα να γνωρίζουν τον εαυτό τους. Και έμπαινε λοιπόν εσύ σε ένα παιχνίδι που είχαν φτιάξει οι άλλοι, θα λέγαμε, συνδημιουργοί σου στο ανώτερο σύμπαν, έτσι, αυτούς που λέγανε Ουνάκι. Δεν πάνε να πει ότι δεν υπήρχαν και άλλα όντα, δεν πάνε να πει ότι δεν υπήρχαν τότε Πλειάδιες ή όντα από τον Ορίον ή οτιδήποτε όντα. Και θέλησαν πραγματικά να παίξουν αυτό το πέρα το παιχνίδι. Όμως περισσότεροι, όπως καταλαβαίνετε, εγκλωβιστήκανε σε αυτό την χρονοπαγίδα και τους χρονοχρόνους που ενώ μπήκανε μέσα οι άλλοι από πάνω μπόρεσαν και πείραζαν, θα λέγαμε, έτσι. Καταλάβετε λοιπόν ότι ήταν σαν ένα παιχνίδι που λένε Ανουνάκι, παιδιά, ελάτε να φτιάξουμε ένα παιχνίδι που θα φτιάξουμε ένα κεντρικό σερβερ και όλοι εσείς, φίλοι μου, σας καλώ να παίξουμε μέσα. Και ενώ ξέρω ότι αυτό είναι τόσο εθιστικό παιχνίδι που θα εθιστείτε, παίξανε το ρόλο του drug dealer, θα λέγαμε, έτσι, που σε βάζουν στην αρχή και σου λένε έλα φιλαράκι να δοκιμάσουμε και αυτός δεν παίρνει. Και παίρνουν όλοι οι άλλοι και εθίζονται οι άλλοι και αυτός κουμαντάρει αναλόγως το πρόγραμμα που έχει στείλει στο Matrix. Αυτό ακριβώς το πράγμα έγινε, φίλοι μου. Η Ανουνάκη δεν λέει ότι ήταν καλή κακή, αλλά δώσανε αυτό το νοητικό, το περίεργο, έτσι, για τους λόγους τους δικούς τους, έτσι, στην ανθρωπότητα να πέσει ακόμα λίγο πιο βαθιά μέσα στον κύκλο της αποκοπής, σε ένα άλλο εστιακό σημείο το οποίο εμείς καταλαμβανόμαστε τώρα, γι' αυτό σας είπα ότι λέγεται η γη. Και με την έννοια αυτή θέλανε, φανταστείτε, όλοι οι αρνητικού τύπου που είχαν συλλάβει αυτή την έννοια να φτιάξουν και άλλα είδη τέτοιων αποκομμένων πλανητών που θα παίζανε το δράμα. Έτσι λοιπόν, αφού ρίξανε, θα λέγαμε, τους ίδιους σε επίπεδο, θα λέγαμε, πνευματοψυχές, έτσι, ολικούς ανθρώπους σε αυτό εδώ πέρα το σημείο, για τον οποιοδήποτε λόγο που σας είπα, κόλλησαν και μπόρεσαν λοιπόν μερικοί να έρθουν σε εκείνη την αντιληπτική κατάσταση να πειράζουν
τον μηχανισμό εκ των μέσα. Γιατί φανταστείτε, όλο αυτό δεν είναι τίποτα άλλο, αλλά πρόγραμμα. Τώρα που έχουμε φτιάξει τον υπολογιστή, καταλαβαίνετε ότι αρχίζουμε να καταλαβαίνουμε ότι όλο αυτό το ολογραφικό σύμπαν το οποίο εμείς έχουμε τώρα και ζούμε, δεν είναι τίποτα άλλο από ένα πρόγραμμα πάρα πολύ μεγάλο, εξελιγμένο. Έτσι, και έχουν βγει και όλα αυτά που έχει πει ο Σίνσκιν περί Ανουνάκη, τον Μαρντούκ, το γιο του και τα υπόλοιπα, που δυστυχώς είναι μια κοσμογονία που από ένα σημείο και μετά καταλήγει να λέει πραγματικά τι κάνανε οι δεύτερου τύπου Ανουνάκη, οι πιο κατώτερης μορφής θα λέγαμε, που αυτοί που πραγματικά ρίξαν, θα λέγαμε, τον άνθρωπο σε μια νοητική, θα λέγαμε, έξαρση κατώτερης φύσης. Βλέπετε ότι όλες οι δασκαλίες πάνω κάτω πάνε και λένε τα ίδια πάνω σε αυτό που σας λέω, αλλά ο κάθε άνθρωπος το παίρνει διαφοροποιημένα, γιατί σας είπα, υπάρχει υποκειμενικότητα μέσα σε αυτό το πεδίο το οποίο ζούμε. Ξαναγυρνώντας λοιπόν, θέλω να σας πω ότι μέσα σε αυτό το πεδίο της αποκοπής, οι Ανουνάκοι μπόρεσαν και προγραμμάτιζαν, θα λέγαμε, έτσι, ή τα όντα, ας μην λέμε Ανουνάκοι, τα όντα που ήταν πάνω από το επόμενο πεδίο, προγραμμάτιζαν όλο αυτό το παιχνίδι με τέτοιο τρόπο, ώστε εμείς να έχουμε, με το που μπαίνεις μέσα, αυτή την έννοια των διάφορων, σας είπα, επιπρόσθετων στοιχείων που φέρνει κάθε φορά μια αποκομμένη συνείδηση. Και αυτό είναι η ταύτιση, αυτό είναι η επανάληψη, αυτό είναι η άγνοια, η μηχανοποίηση, όλα αυτά τα οποία πράγματα τα οποία έχουν δοθεί από διδασκαλίες και κοιτάμε πώς να τα ξεπεράσουμε. Ναι, στην πραγματικότητα είμαστε όντα που διαλέξαν να το παίξουν. Ναι, όμως στην πραγματικότητα είμαστε όντα που έχουμε εκλοβιστεί σε εισαγωγικά εδώ πέρα, γιατί το σχολείο ήταν λίγο παραπάνω δύσκολο και όμορφο από ό,τι εμείς περιμέναμε. Τόσο πολύ που έχουμε πλανευτεί. Έτσι λοιπόν, φίλοι μου, καταλαβαίνετε ότι όποια εξωγήινα όντα, θα λέγαμε, θέλανε να βοηθήσουν τον άνθρωπο, επειδή υπήρχε αυτό το κρακ γύρω-γύρω και αυτή η πλάνη και παρακολουθούνταν και επιτρεπόταν από άλλες δυνάμεις να δούμε τι θα γίνει με αυτό το πείραμα, και βλέπαν ότι οι ανθρωπότητες καταστρεφόντουσαν κάθε φορά και τα αστρικά γεμίζανε και ξανά φτιάχναμε παραδείσους, κολάσεις από όλες τις φορές, θεούς, αγίους, αγγέλους να μας βοηθάνε και τα υπόλοιπα, ακόμα και σκεπτομορφές να παίζουν το ρόλο των εξωγήινων, σκεπτομορφές να παίζουν το ρόλο των αγκαίων, και γενικά όλα ήταν σκεπτομορφές, γιατί τίποτα αληθινό, θα λέγαμε, πνευματικά πνεύματα δεν υπήρχαν εκεί πέρα, παρά υπήρχαν οι δικές μας προβολές, οι δικές μας σκεπτομορφές, οι δικές μας συνειδήσεις που φτιάχνανε μέσα σε αυτή την δίνη, την εστίαση, όλο αυτό το πράγμα που η ανθρωπότητα έχει εγκλωβιστεί και έπαιζε το ρόλο ότι πάμε προς το φως, πάμε προς το Θεό, πάμε τα υπόλοιπα, ενώ ήμασταν ήδη όλα αυτά τα πράγματα. Καταλαβαίνετε, φίλοι, μέσα σε αυτή τη σφαίρα λοιπόν του αστρικού, την οποία εμείς εκπέμπαμε, όλο το συναισθηματικό μας δηλαδή χαρακτήρα, κάθε φορά οι επιπιθήσεις μας φτιάχνανε τις διάφορες πραγματικότητες, και αυτό ήταν όλο το παιχνίδι, μέχρι να μπορέσουμε να φτιάξουμε μια πραγματικότητα την οποία θα έχουμε καταφέρει να εκδηλώσουμε τον εαυτό μας ότι είναι ενωμένο συνειδητά. Έτσι, αυτό βέβαια πάλι το ξαναβλέπουμε εδώ πέρα, μερικές προσπάθειες που αναγίνουν στο οικονομικό στυλ και για άλλου είδους παγκοσμιοποίηση, που όμως δεν είναι. Πάει να γίνει μια αντανάκλαση του είδους που όμως δεν θα πετύχει, γιατί δεν μπορείς να συνενώσεις ανώμια πράγματα. Πρέπει πρώτα μέσα μας να φτάσουμε στην ένωση για να μπορούμε να συνενωθούμε ενωτικά. Ένα άλλο που θέλω να σας πω είναι ακριβώς λοιπόν εκεί πέρα, σε αυτόν τον κύκλο, καταλάβατε ότι υπάρχει το φυσικό κομμάτι και το αστρικό, το οποίο παίζουμε, το οποίο είναι το συναισθηματικό και το κατώτατο νοητικό. Δεν είναι το συγκινησιακό, το οποίο είναι οι άλλοι, έτσι, τα άλλα όντα που είναι στην νούμερο 2, θα λέγαμε, σφαίρα και το κοιτάζουμε. Κάθε φορά λοιπόν που περνάγανε στη δική μας την ατμόσφαιρα, στη δική μας, θα λέγαμε, στο δικό μας κύκλο αποκοπής, έτσι, τα άλλα όντα με τα διάφορα αστρόπλια τους, καταλαβαίνετε ότι πολλές φορές γίνονταν ορατά για μας, γιατί κάθε φορά ήταν σαν να κρυσταλώνεται, ας πούμε, οι διάφορες ουσίες οι οποίες ήταν φτιαγμένες, είτε τα αστρόπλια τους ή οι ίδιοι. Όμως δεν μπορούσαν να πλησιάσουν αρκετά κοντά, γιατί θα ερχόντουσαν ή με μορφή, θα λέγαμε, μιας ενεργειακής, έτσι, κατάστασης, που πλέον πάλι μπορεί να τρόμαζε τον κόσμο, γιατί δεν θέλανε με τίποτα να πέσουν σε τόσο χαμηλές δονήσεις ώστε να εσαρκωθούν, γιατί θα πέφτανε και αυτοί στη λύθη. Επομένως, μόνο μερικοί πραγματικά αφυπνισμένα όντα διαλέξανε εκ των μέσω, εκ των έσω, εκ της εσάρκωσης, τα λέγαμε, να υλοποιηθούν έτσι εδώ στη γη. Και όχι ότι πιο παλιά δεν υλοποιόντουσαν με μια ενεργειακή κατάσταση, αλλά όσο ο άνθρωπος έπεφτε, θα λέγαμε, στην υλικότητα, στη μηχανικοποίηση και στην πυκνότητα της ύλης, είναι φυσικό ότι αυτοί διαλέξανε, με λίγα λόγια, να ρισκάρουν, ερχόμενοι και αυτοί να παίξουν το παιχνίδι με την έννοια
να βοηθήσουν τις νέες ψυχές να αναβαθμιστούν. Περνάγανε από τη λύθη, αλλά ξαναθυμόσταν πιο γρήγορα. Και τώρα είναι η εποχή που αυτό το πέπλο, φίλοι μου, επειδή ο άνθρωπος εργάστηκε μέσα, έχει αρχίσει να σπάει, θα λέγαμε, και να δημιουργούνται ρήγματα τα οποία σιγά σιγά θα ακολουθήσουν οι άνθρωποι των καινούριων γενεών. Χωρίς να λέω ότι ακόμα θα έρθουν προκλήσεις, χωρίς να ακόμα δεν λέω ότι θα έρθουν διαχωρισμοί, χωρίς ακόμα να μην λέω ότι ακόμα οι άνθρωποι δεν είναι έτοιμοι, έτσι. Αλλά έχουν γίνει ορισμένα ρήγματα και τώρα είμαστε στην άνοδο. Πρέπει να γίνει ξεκαθάρισμα, θα μου πείτε, βεβαίως. Και στις επόμενες γενιές καταλάβετε ότι ο άνθρωπος θα έρθει με διαφορετική συνείδηση, η οποία θα είναι όλη η εργασία που έχουμε κάνει εμείς, φίλοι. Είναι όλη η εργασία που έχουμε κάνει εμείς, αποτυπωμένη, εκδηλωμένη. Έτσι, μια πραγματικότητα καινούρια των διάφορων, θα λέγαμε, όντων των οποίων θα έχουν πάρει τη δική μας εμπειρία. Γιατί εμείς θα είμαστε πάλι αυτά τα όντα. Σε μια άλλη μορφή κατάσταση. Μια άλλη εκπόρεση της ψυχής μας. Σε ένα ανώτερο επίπεδο πάνω στη γη. Που όμως δεν θα είναι αποκοπής. Αυτό ακριβώς το πράγμα, φίλοι μου, έχει γίνει ανάμεσα στα δύο επίπεδα αυτά που σας λέω, έτσι, και υπάρχει ένα τρίτο επίπεδο που εκεί πέρα είναι τα πιο ιερά, τελείως αιώνια, θα λέγαμε ιερά, θα λέγαμε αιώντα, που διατηρούν ακόμα μια πιο πολύ ένωση με την πηγή και δεν έχουν, θα λέγαμε, τόσο πολύ μορφή, έχουν χάσει τη μορφή τους τελείως ενεργειακά και αυτό είναι, θα λέγαμε, ο κύκλος που είναι ακόμα πιο ψηλά, θα λέγαμε, στις διαστάσεις και αυτός ο κύκλος, λοιπόν, επιτρέπει ή δεν επιτρέπει τα όποια τα οποία συμβαίνουν κάτω. Βλέπετε λοιπόν ότι σαν μονάδες εμείς, έτσι, σαν προεκτάσεις του όντος τον οποίο μπορούν να είμαστε, ειδικά του ανθρώπινου όντος, βλέπετε ότι μπορούμε να έχουμε προέκταση να φτάσουμε μέχρι σε αυτά τα σημεία γιατί είμαστε πολυδιαστατικοί και να φτάσουμε στον ένα κύκλο, στον δεύτερο κύκλο και στον τρίτο κύκλο. Αυτοί οι τρεις κύκλοι λοιπόν είναι μέσα στη δική μας δικαιοδοσία και θα μπορούμε, όπως κάνανε και πριν από εμάς, τα λέγαμε τα διάφορα όντα, να δημιουργήσουμε και άλλες πραγματικότητες ή το άνθρωπος είναι κατ' εικόνα και ομοίωση του δημιουργού. Αυτή είναι η αιωνιότητα που κρύβουμε σαν μονάδα και παίζει μέσα όλη αυτή την εκπόρευση και αυτή τη στιγμή έχουμε εστιαστεί, έχουμε εστιάσει όλη αυτή τη συνείδησή μας, θα λέγαμε, κάτω από αυτόν τον κύκλο αποκοπής και έρχεται η ώρα σιγά σιγά να βγούμε από αυτό το Matrix. Αυτό το Matrix, φίλοι μου, είναι έτσι ακριβώς φτιαγμένο για να μας δίνει την ταύτιση, για να μας δυσκολεύει, για να μας κρύβει, θα λέγαμε, την πραγματικότητα, για να χάσουμε τον εαυτό μας, να ξαναβρούμε τον εαυτό μας, να χάσουμε την αιωνιότητα, να ξαναβρούμε την αιωνιότητα και γενικά μας έχει δώσει την ευκαιρία, να το δούμε θετικά, να χάσουμε τα πάντα για να ξαναβρούμε τα πάντα, για να μην πολυλογώ. Πάνω κάτω πιστεύω να σας έδωσα να καταλάβατε το τι συμβαίνει με την σφαίρα αποκοπής που λέμε πλάνη και έχει τους πλανήτες μέσα, τι συμβαίνει με τα ανώτερα όντα που κάθονται και μας παρακολουθούν και για ποιο λόγο μας παρακολουθούν, έτσι, και τα για ακόμα πιο ανώτερα όντα που εκεί πέρα είναι εκδήλωση η δική μας σαν ολική άνθρωποι, άγγελοι, όντα, όπως θέλετε πέστε το, και να καταλάβουμε ότι ο άνθρωπος είναι πολύ διαστατικός και ότι μέσα μας, αυτό που έχουμε μέσα μας, είναι ακριβώς εκείνη η σκάλα που ενεργοποιώντας την θα έρθουμε σε επαφή με όλες τις ανώτερες όψεις τις οποίες ήδη υπάρχουν σε όλη την εκδήλωση, είτε είναι αποκοπής, είτε είναι το αιώνιο που έχουμε μέσα μας. Ειρήνη σε όλους.